Οι κατοικοί της Βορειοανατολικής Αττικής που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 11ης Αυγούστου ζουν με τον φόβο ενός πλιάτσικου. Υπάρχει πλιάτσικο, γυρίζουν λέει και ό,τι βρούνε παίρνουν. Η αστυνομία έχει αυξήσει τις περιπολίες της στις περιοχές όπου υπάρχουν καμένα σπίτια, ενώ εχθές συνελήφθησαν 2 άτομα στην περιοχή του Μαραθώνα. Ήταν άτομα τα οποία κινούνταν με κάποιο όχημα στην περιοχή, διέθεταν διαρρηκτικά εργαλεία. Φυσικά οδηγήθηκαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα από τους αστυνομικούς που περιπολούν στις περιοχές, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα. Και όλα αυτά ενώ οι πληγέντες κοιτούν με θλίψη τις περιουσίες τους που έγιναν στάχτη. Ο Γιάννης Νταούτης, κάτοικος Πεντέλης, είδε τη γειτονιά στην οποία πέρασε όλη του τη ζωή να καταστρέφεται μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Τα αυτά εκεί τα σπίτια, τα 2 και άλλα 2 από εδώ, άλλα 3 μάλλον από εδώ, τα έσωσα με 1000 ζόρια. Με νερό, με το λάστιχο, κάηκα, έκαψα εδώ τα μούτρα μου, φόραγα μια φανέλα βρεμένη μπροστά για να αναπνέω. Η οδός Μάρκου Μπότσαρη δεν θυμίζει σε τίποτα το κάποτε καταπράσινο τοπίο. Τα καμένα σπίτια που έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους έχουν αντικαταστήσει την όαση στους πρόποδες της Πεντέλης. Ο καθένας έχει φύγει. Πήραν από μια τσάντα όσοι καήκαν και φύγανε. Τι να κάνουνε, πού να κάτσουν στα καμένα. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι ένας από τους δεκάδες κατοίκους της Νέας Πεντέλης που έχασαν το σπίτι τους από τη φωτιά. Πλέον έχει τοποθετήσει ένα παλιό κρεβάτι μέσα σε μία μικρή αποθήκη ώστε να έχει ένα μέρος να κοιμάται. Να μπορώ να περάσω κάπου το βράδυ, λίγο να χειουραζεί το κορμί μου. Και τη μέρα όλο για κάποια γαρία κάνουμε εδώ πέρα να τα συμμορφώσουμε και να μην μπει και κάποιος κλέπτης. Οι πυρόπληκτοι περιμένουν να πάρουν γρήγορα τα πρώτα χρήματα από τα μέτρα στήριξης που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα ακόμη και τελειώσαμε. Ό,τι υπήρχε δεν υπάρχει τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Εάν μου δώσουν εμένα αποζημίωση, όσο και να μου δώσουν, δεν τα θέλω τα λεφτά. Θέλω αυτό το πράσινο που υπήρχε. Η πλατφόρμα για την στήριξη των πυρόπληκτων αναμένεται να ανοίξει μέχρι τις 21 Αυγούστου.